αφού ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να πω το εξής. Υπάρχει μία πραγματική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε τώρα. Η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε από πολύ συγκεκριμένους λόγους. Υπήρξε μία επέμβαση, μία εισβολή, μία επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πάνω σε αυτό το πραγματικό γεγονός αρχίζουν και ξεδιπλώνονται γεωπολιτικές ανησυχίες και προβληματισμοί, οι οποίοι ούτως ή άλλως υπήρχαν, αλλά δεν παρήγαγαν αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο αντιμετωπίζουμε και το οποίο φαίνεται να είναι μια βασική προτεραιότητα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις εθνικές κυβερνήσεις, είναι η αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αρχίσουμε να λέμε καθαρά ότι αυτή η ενεργειακή κρίση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων επιλογών που έγιναν στην αγορά ενέργειας, αλλά ότι είναι αποτέλεσμα του καθορισμού των τιμών, δηλαδή της εργαλειοποίησης στην πραγματικότητα της ενέργειας, στα πλαίσια ενός πολέμου που σήμερα διεξάγει η Ρωσία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο η Ουκρανία, είναι ευρύτερα η Ένωση και νομίζω ότι η σκέψη πίσω από αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο είναι πάρα πολύ απλή. Η Ευρώπη έχει δημοκρατίες. Η πίεση μέσω της αύξησης των ενεργειακών τιμών θα δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα στις κυβερνήσεις. Οι πληθυσμοί, καθώς θα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτές τις υψηλές τιμές, θα αρχίσουν να θέτουν ερωτήματα. Και το βασικό ερώτημα που θα θέσουν είναι γιατί έχουμε εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση και πόσο μας αφορά και αν μπορούμε να ξεφύγουμε. Άρα, στην πραγματικότητα, η Ρωσία του Πούτιν, ένα αυταρχικό καθεστώς, θεωρεί ότι μπορεί να αντέξει πολύ καλύτερα τις συνέπειες από τις κυρώσεις. Θέλω μόνο να σας πω ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει χάσει περίπου το 25% του ΑΕΠ της. Το 25% του ΑΕΠ της για την Ελλάδα, για να θυμηθούμε, είναι η απώλεια που είχαμε στη δεκαετία της κρίσης. Αυτοί το έχουν χάσει σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά φυσικά δεν φαίνεται ότι αυτό δημιουργεί μια πολιτική κοινωνική πίεση στη Ρωσία. Γιατί δεν υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί, γιατί δεν μπορεί να εκφραστεί η κοινωνία, γιατί είναι ένα αυταρχικό καθεστώς, γιατί στην ουσία είναι μια δικτατορία. Αυτό είναι που προσπαθεί να δημιουργήσει μια εσωτερική πίεση στην Ευρώπη. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό? Η απάντηση είναι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εάν εξηγήσουμε στους λαούς μας ότι αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας δεν είναι ένα οικονομικό πρόβλημα. Άρα, στην πραγματικότητα, ένας πόλεμος είναι γεωπολιτική αναδιάταξη. Μας ενδιαφέρει η Ουκρανία? Για την Ελλάδα, νομίζω είναι πολύ απλό το να εξηγήσουμε γιατί μας ενδιαφέρει η Ουκρανία. Διότι αν στην πραγματικότητα δεν ιτηθεί η Ρωσία στην Ουκρανία, τότε αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα για όσους σκέφτονται ότι μπορούν με τη δύναμη να αλλάξουν τα σύνορα. Η Ελλάδα έχει έναν πάρα πολύ επιθετικό γείτονα, έχει την Τουρκία, η οποία κάνει συνεχείς δηλώσεις που απειλούν την ακεραιότητά της. Αν λοιπόν η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν μπορούν να καταλάβουν τη σημασία της αλληλεγγύης, τότε είναι πολύ εύκολο κάποιος να τους την εξηγήσει. Θα θέλανε οι Έλληνες στην περίπτωση μιας επίθεσης από την Τουρκία που αμφισβητεί την εδαφική της ακεραιότητα να βρεθούν μόνοι τους? Η απάντηση λοιπόν είναι όχι. Αν όμως δεν το θέλουν αυτό, τότε πρέπει και εμείς να κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στις χώρες που δέχονται αυτή την επίθεση. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία. Οι απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε σε ενεργειακό επίπεδο νομίζω είναι σαφείς και έχουν ξεδιπλωθεί. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να πάμε σε ενεργειακή αυτονομία. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε τους σχετισμούς. Σε σχέση με την πολιτική άμυνας, κακά τα ψέματα, στην Ευρώπη ας είμαστε αυτοκριτικοί. Για πάρα πολλά χρόνια θεωρήσαμε ότι το ΝΑΤΟ είναι η καλύτερη λύση. Και για πάρα πολλά χρόνια, πολλές από τις χώρες, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, δεν εκπλήρωναν καν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο ΝΑΤΟ για αυτήν την πολιτική της κοινής μας άμυνας. Εγώ χαίρομαι που σήμερα αυτό αλλάζει σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Και είτε η συζήτηση πάει στην στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, που είναι η ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής άμυνας, που προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη μιας κοινής πολιτικής για την εξωτερική πολιτική, είτε πάει στην ενίσχυση και στην αποφασιστική συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, η αλήθεια είναι ότι μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια σημαντικές και σοβαρές αποφάσεις θα πρέπει να πάρθουν, καθώς πράγματι ο κόσμος μεταβάλλεται. Θα κληθούμε να ανταπεξέλθουμε σε προκλήσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προκλήσεις αυτές λίγο πολύ περιγράφηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά τώρα πια είναι μπροστά μας. Δεν μπορούμε πια να κρύψουμε ότι ναι, δεν η απάντηση του διεθνούς εμπορίου και του ανοίγματος των αγορών δεν είναι μία απάντηση που μας προστατεύει από όλους τους κινδύνους. Προφανώς η Ευρώπη πρέπει να έχει αμυντική πολιτική. Προφανώς πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στη δημιουργία στρατού. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι ενταγμένο πάντοτε μέσα στη στρατηγική ομπρέλα μιας στρατηγικής συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γεγονός ότι ο κόσμος αλλάζει και το ότι έρχεται γρήγορα, πρώτον επιβάλλει τις γρήγορες αποφάσεις, αλλά το σημαντικό επίσης είναι ότι η Ευρώπη οριμάζει, κατά τη γνώμη μου, προς την κατεύθυνση αυτή με μεγάλη ταχύτητα και από την πλειοψηφία αυτή είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Ευχαριστώ πολύ.